Στόμεν καλός. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να θεματιστούμε για τα εξής προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ψυχή μας. Το πρώτο απ' όλα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα. Για την ηλεκτρονική ταυτότητα θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά συλλαλητήρια, πάρα πολλά, και από νεομερολογίτες και από παλαιομερολογίτες, και αποφασίστηκε το εξής. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν πρέπει να λάβει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτοί οι κυβερνήτες, οι αντίχριστοι, όλοι αυτοί δουλεύουν βάσει του εωσφορισμού. Είναι εωσφοριστές και παίρνουν εντολές. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έχει ούτε τσιπ, ούτε βιομετρικά, ούτε αριθμό. Δια του ψεύδους, του διαβόλου, του πατέρα τους, του αφεντικού τους, θέλουν να επιβάλλουν τον Αντίχριστο δια του χαράγματος. Είπανε ψέματα ότι δεν έχει τα τσιπάκια. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει η ηλεκτρονική ταυτότητα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν είναι ταυτότητα πρώτα απ' όλα, αλλά είναι κάρτα. Κάρτα ελέγχου 666. Έχει το 666. Έχει τα βιομετρικά στοιχεία με τις ακτίνες λέιζερ που σκανάρουνε, θα σε αιώνια των αιωνίων σκαναρισμένος μέσα στα κομπιούτερ, θα σε αναγνωρίζουνε παντού, γι' αυτό και βάζουνε κάμερες. Και είναι χάραγμα, είναι άρνηση η ταυτότητα, το έχουν πει όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Όμως οι σημερινοί σιωπούν, όλοι σιωπούν, αφήνουν το πίμνιο στο έλεος του Αντίχριστου. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν είναι ταυτότητα, είναι κάρτα, διότι θα σου βάλουν μέσα την υγεία, θα σου βάλουν τα εμβόλια δηλαδή, θα σου βάλουν την εφορία, θα σου βάλουν το 112, το 112 είναι όταν υπάρχει κίνδυνος και σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λένε ότι απαγορεύεται να κυκλοφορήσεις από δήμο σε δήμο, θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λένε απαγορεύεται, και θα σου έρχεται ένα πρόστιμο μέσα στο σπίτι σου το οποίο δεν θα μπορείς να το πληρώσεις. Επίσης θα είναι η εφορία και η τράπεζα μέσα, και από εκεί όποιος δεν είναι καλός δούλος 666 θα του κάνουν κατάσχεση. Ακόμα, κρατήστε τα αυτά που σας λέω, ακόμα και για ένα λεπτό θα χάσεις όλη την περιουσία σου. Θα γίνεις δούλος δηλαδή αυτονών για ένα λεπτό. Ένα λεπτό, όχι ευρώ, λεπτό. Τόση κοροϊδία. Όλοι αυτοί είναι απατεώνες και δουλεύουν για τον Αντίχριστο. Επειδή όμως, προσέξτε να δείτε, επειδή υπάρχει αντίσταση στην ηλεκτρονική ταυτότητα και είδανε όλα αυτά τα πράγματα που οι χριστιανοί δεν την παραλαμβάνουν εκτών κάποιων αθέων, είναι άθεοι δηλαδή και δεν θέλουν τη σωτηρία της ψυχής τους, σκαρφιστήκανε το εξής. Βγάλανε τον ισόβιο μοναδικό αριθμό ανθρώπου. Δεν έχει καμία σχέση με το αφημί και το ΑΜΚΑ. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι αντί εσού. Ο άνθρωπος γίνεται αριθμός. Γι' αυτό και στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο λέει «Κι όποιος πάρει τον αριθμό αυτού». Δηλαδή θέλουν να πάρουν τον αριθμό, και αυτός ο αριθμός τι εστί 666 μας λέει η Αγία Αποκάλυψη. Είναι ο κλειδά αριθμός, προσέξτε να δείτε την απάτη που έχουν κάνει λόγω της αντίστασης. Είναι ο κλειδά αριθμός, ο ισόβιος αριθμός πολίτη της ταυτότητας. Δηλαδή η ταυτότητα είναι ο αριθμός. Αυτή την απάτη προσπαθούν.
εμείς είμαστε βαπτισμένοι με ονόματα. Ο Χριστός μας βάπτισε δια του Αγίου Πνεύματος και είμαστε ονόματα άνθρωποι, δημιούργημα του Θεού και όχι αριθμοί. Όποιοι πάρουν αυτόν τον αριθμό, όπως έχει γίνει και παλιότερα και στην Παλαιά Διαθήκη, θα έρθει η οργή του Θεού, να το ξέρετε αυτά, είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και έχουν βάλει τώρα καινούριους παπάδες και του νέου και του παλιού, οι οποίοι προσπαθούν να πλανήσουν όλους τους ανθρώπους, όλο το ποίμνιο, για να εγκατασταθεί αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή τι είναι αυτή, να γίνουμε δούλοι. Δούλοι σε όλα, ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτοί να γίνονται πλούσιοι, εμείς φτωχοί, και πάλι δεν θα χορταίνουνε. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος, αδέρφια μου. Δεν υπάρχει τέλος όλο αυτό το πράγμα. Και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Εφόσον δεν μπορούν να περάσει αυτή η ταυτότητα και βάζουν τον αριθμό, αρχίζουν και κάνουν και άλλες κινήσεις, οικουμενιστικές κινήσεις. Ανακοινώσανε το εξής. Το κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών. Οι Καθολικοί, θέλω να σας πω, ότι είναι εσχωριστές, είναι σατανιστές. Ο Πάπας μέσα στο Βατικανό φωνάζει «Εωσφόρε, εσύ είσαι ο Θεός και ο Υιός είναι ο Θεός σου». Δηλαδή καθαρά μνημονεύουνε τον Εωσφόρο. Και μετά μας λένε ότι θα έχουμε κοινό ποτήριο όπως θέλει αυτός ο αιρετικός, που δεν έχει βγει ποτέ τέτοιος αιρετικός στην εκκλησιαστική ιστορία, ο Βαρθολομαίος, και να κάνουμε τα χατήρια των εωσφοριστών, δηλαδή των καθολικών. Οι Καθολικοί, θέλω να σας πω επίσης, ότι είναι αφορισμένοι από συνόδους, από την Ορθοδοξία. Και αυτοί τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να μας ενώσουν, όχι για να είμαστε μαζί, μην πέσετε σε αυτή την πλάνη, αλλά ο Πάπας έχει το πρωτείο. Αυτός είναι, λέει, προσέξτε, αυτός λέει είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Πιανής Εκκλησίας, του Αντίχριστου. Οπότε εμείς θα πρέπει να προσκοληθούμε στον Πάπα, στον νεοσχολιστή, και όχι να ενωθούμε. Δεν υπάρχει ένωση. Υπάρχει εμείς να ακολουθήσουμε τον Πάπα. Γι' αυτό και ο Πάπας, προσέξτε να δείτε αδερφοί μου, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ο Πάπας κάνει, υποτίθεται, το σταυρό όπως με τα πέντε. Ένα είναι ο Πατέρας Θεός, ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, η Παναγία, όπως κινείται σαν Θεός, και ο Πάπας. Οπότε δεν υπάρχει ένωση. Υπάρχει η προσκόλληση των Ορθοδόξων Χριστιανών στην σατανοποίηση, στην εωσφορική μίση όλων των ανθρώπων, για να προσκυνηθεί ο Μεσσίας, ο ψευδομεσσίας που φέρνουνε τώρα. Λένε, οδύρονται να φέρουν το Μεσσία, να φέρουν το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, μην παραδοθείτε σε όλους αυτούς, είναι αντίχριστοι. Και γιατί ήρθαμε εδώ πέρα στο Περιστέρι, ξέρετε. Ήρθαμε διότι από εδώ άρχισε το εξής φαινόμενο. Αρχίζουν και βγάζουν τους σταυρούς μέσα από τις εκκλησίες που είναι πίσω από το ιερό. Είναι ένα μεγάλο πράγμα, μια μεγάλη κίνηση όλη αυτή, η οποία τι σου λέει. Εδώ το σημείο του σταυρού, για να καταλάβετε τι. Όταν θα ανοίξει επί Δευτέρας Παρουσίας ο ουρανός, θα κατέβει πρώτα ο σταυρός, η δύναμη. Αυτοί θέλουν να βγάλουν αυτή τη δύναμη του σταυρού μέσα από τις εκκλησίες και να βάλουν μία πολυθρόνα. Παντού βάζουνε μέσα στο ιερό αντί του σταυρού μία πολυθρόνα. Οπότε θα πάει να καθίσει εκεί ο ψευδομεσσίας. Προσέξτε πώς όμως θα πάει. Δεν γίνεται να πάει σε όλες τις εκκλησίες. Θα πάει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με όλη αυτή την τεχνολογία, δια των ολογραμμάτων ή μία εικόνα θα βάλουν εκεί και θα προσκυνούν όλοι τον Αντίχριστο. Μην περιμένετε να δείτε Αντίχριστο όλοι παντού. Θα βάλουν την εικόνα του και θα λένε ότι
έχει πάρει τις εντολές, δεν πρόκειται να το ξαναβάλει ποτέ. Όσο να χτυπιέστε και να οδύρεστε, έχει πάρει την απόφασή του να πάει με τον Αντίχριστο. Είναι όλη η αλήθεια αυτή και δεν αλλάζει. Αγαπητοί μου αδερφοί, αυτοί όλοι σας δείχνουν τις κινήσεις τους δια των πράξεων. Ένα άλλο πράγμα που σας αποκρύπτουν όλοι αυτοί είναι η μνημόνευση. Όταν σηκώνουν μέσα στο ιερό τα Άγια των Αγίων, μνημονεύουν τους σατανιστές αυτούς όλους οι οποίοι θέλουν το 666 και την ένωση των εκκλησιών. Περί αυτονών πρόκειται και δεν πρόκειται τίποτα άλλο. Για να επιτευχθεί όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η απάτη, τι έφευραν τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες έχουν κάνει σχέδια, έχουν κάνει φτωχούς όλους τους ανθρώπους, προσέξτε, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δεχτούν όλα αυτά. Και θα σου λένε, πάρε την αυτοτιτούλα, πάρε το προσωπικό αριθμό, βάλε στα χέρια σου στα βιομετρικά στοιχεία, γιατί χωρίς βιομετρικά στοιχεία δεν έχει ταυτότητα. Χωρίς επί του σώματος ταυτοποίηση δεν έχει ταυτότητα. Το καταλάβατε, όπως λέει το γιο τα κάνω κεφάλαιο. Δηλαδή, επί του σώματος θα βάλουν το χέρι τους πάνω στα σκάνερ βιομετρικά στοιχεία για να μπορέσουν να χαραχτούν με τις ακτίνες λέιζερ. Και όλοι αυτοί που τους βλέπετε θα το κάνουν και θα το πράξουνε. Μετά θα πηγαίνουν στις εκκλησίες και θα νομίζουν ότι είναι χριστιανοί. Καταλάβατε, δεν θα έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και στο τέλος το πίμνιο που θα μείνει, που θα αντισταθεί από όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι ένα μικρό διοκόμενο πίμνιο. Θα είναι οι πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί του Θεού της Αγίας Τριάδας. Αγαπητοί μου χριστιανοί, μην δηλιάσετε, γιατί αυτοί πάντα εκβιάζουν με αυτά τα πράγματα δια της ενώσεως και το 666. Βλέπετε ότι είναι απατεώνες και οσχοριστές, το λένε καθαρά με τις κινήσεις τους. Εμείς όμως έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη, το Χριστό. Το Χριστό που φοβούνται, το Σταυρό που φοβούνται, γι' αυτό θέλουν να βγάλουν μέσα από τις εκκλησίες το Σταυρό. Εμείς έχουμε τη δύναμη, προσέξτε τώρα. Ο ήλιος είναι δημιούργημα του Θεού. Μπορείς, άνθρωπε, να δεις κατάματα τον ήλιο, θα την φλωθείς από το δημιούργημα. Πώς μπορείς να πολεμήσεις τον Χριστό, πώς μπορείς, άνθρωπε, σε πλάνησαν. Σε πλάνησαν, σε κορόιδεψαν και ένα πράγμα θέλουνε. Ένα πράγμα, την ψυχή σου. Την ψυχή σου θέλουνε. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Γι' αυτό σου επιβάλλουν όλους αυτούς τους φόρους. Και προσέξτε, όλοι αυτοί που θα δεχτούν όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν στην ίδια κατάσταση. Γιατί θα έρθουν στην ίδια κατάσταση? Διότι ο Αντίχριστος δεν θα σας δώσει ποτέ φαΐ. Είναι τιμωρός του ανθρώπου. Είναι αρνητής του Χριστού. Δεν θα πάρουν ποτέ φαΐ. Δηλαδή και θα σφραγιστούν και θα αρνηθούν και θα πάθουν τα χειρότερα. Και θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα? Τα εμβόλια. Με τα εμβόλια δεν λένε θα μας σώσουνε. Δεν είπαν θα μας σώσουνε. Δεν φωνάζαμε στις πλατείες, μην τα κάνετε. Τώρα που πεθαίνουν οι άνθρωποι ξαφνικά, πού είναι αυτοί όλοι? Πού είναι οι παπάδες που λέγανε υπέρ των εμβολίων? Πού είναι οι ασοφόροι που λέγανε υπέρ των εμβολίων? Πού είναι? Κρύβονται. Συγχύει ηχθείος. Ξέρεις γιατί? Ξέρετε? Γιατί τους έδεσε ο διάβολος τη γλώσσα. Γίνανε αρνητές. Δεν είναι του Θεού άνθρωποι. Προσέξτε αδελφοί μου, μην πλανηθείτε από όλους αυτούς, γιατί μετά θα κλαίτε και θα οδύρεστε. Θα κλαίτε και θα οδύρεστε όχι γιατί χάσατε τη ζωή σας, αλλά γιατί θα δείτε την πραγματική ζωή που είναι αιώνια των αιωνίων και είναι ο παράδεισος.
Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να αντισταθούμε όπως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που είπε το στόμετ καλός. Εμείς τι κάνουμε, το πώς θα ζήσουμε και γιατί να ζήσουμε. Γιατί να ζήσουμε εδώ, ποιος θέλει να ζήσει εδώ, που να τον κυνηγάνε κάθε μέρα, να μην έχει τροφή. Μας κάνανε δειλούς. Ο Θεός δεν θέλει δειλούς, θέλει ομολογητές. Γίνετε ομολογητές του Χριστού. Ο κάθε ένας από εσάς έχει μεγάλη δύναμη. Είναι ένας Άγιος. Δεν σας το έχουν πει ποτέ αυτό. Ότι είστε Άγιοι. Με το που αρνείστε τον Αντίχριστο, με το που αρνείστε το 666, όλα αυτά, με το που αρνείστε τον Οικουμενισμό, είστε Άγιοι. Είστε για τον Παράδεισο. Σας το αποκρύπτουνε. Θα σας το αποκρύπτω, ξέρετε γιατί. Με αγαπολογίες. Αγάπη μου, εδώ τι να κάνουμε, πώς θα πάμε, γίνεται το εξής φαινόμενο. Ακούστε εδώ, πάει μια γυναίκα σε έναν ιερέα και του λέει, εγώ πάτε μου δεν θέλω να πάρω την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και του λέει και της λέει ο ιερέας, και πώς θα ζήσεις, ούν της βλασφημίας, πώς θα ζήσω. Πώς θα καθίσω εδώ στα υλικά πράγματα που τελειώνει. Είμαστε 7.500 από Αδάμ. Τελειώνει. Τελειώνει. Λίγοι θα μείνουνε. Πώς θα ζήσω και γιατί να ζήσω. Και θα ζήσω. Ξέρετε γιατί θα ζήσετε. Γιατί θα ζήσετε αιώνια στον Παράδεισο. Αιώνια των αιωνίων. Αυτά λένε μέσα οι γραφές. Δεν λένε οι γραφές αυτά που λένε οι παπάδες. Που έχουν γίνει αντιτές. Θα πάτε με τους αντιτές, θα πάτε με τον Αντίχριστο. Όχι. Δεν μπορείτε να πολεμήσετε όχι, τον Χριστό. Όχι, ποτέ. Θα μετανιώσετε. Καμία υπακοή, καμία υπακοή σε παπαδίδα. Θα μετανιώσετε, θα κλάψετε. Όταν θα δείτε ότι συνενούν αυτοί στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ήδη ο Ιερώνυμος, θυμάστε τι βγήκε και είπε. Διαβολώνυμος, διαβολώνυμος. Ιούδας. Βγήκε και είπε, από εδώ το εμβόλιο και από εκεί ο τάφος. Πού είναι τώρα. Πού είναι τόσο που πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Πού είναι. Πού είσαι Ιερώνυμε, ψεύτη. Πού είσαι. Δεν φοβάσαι. Δεν φοβάται, ξέρετε γιατί έχει υπογράψει μέσα. Έχει υπογράψει να πραγματοποιήσει τα χέρια του τα σχέδια του Αντίχριστου όλα αυτά. Τώρα βγήκε και είπε, εγώ την πήρα, προσέξτε το να δείτε τι απατεώνας είναι αυτός και η Οικουμενική Σύνοδο. Απατεώνες. Προσέξτε. Βγήκε και είπε το εξής. Εγώ την πήρα, λέει, την ηλεκτρονική ταυτότητα σαν πολίτης. Και γιατί σε πληρώνω εγώ 2.500 το μήνα. Γιατί σε πληρώνω 2.500 το μήνα για να βγεις να μου πεις την άποψή σου σαν πολίτης. Αντί του Χριστού, όταν θα κατέβει ο Χριστός, όλοι εσείς θα τρέμετε και οι πέτρες κάτω θα τρέμουνε, θα φοβούνται. Ξέρετε ποιοι δεν φοβούνται μόνο. Ξέρετε, αυτοί που δεν αρνήθηκαν τον Χριστό, αντί να φοβούνται, θα χαίρονται. Θα χαίρονται. Πρέπει να χαίρεστε. Είστε διαλεκτοί, είστε οι ολίγοι. Λίγους θέλει ο Χριστός. Ο Παράδεισος γέμισε. Ξέρετε τι φωνάζουν τώρα αυτοί που έχουν σωθεί, οι μάρτυρες. Που πηγαίνανε παλιά και τους κόβανε τα κεφάλια. Τους κόβανε κομματάκια κάθε μέρα. Και εσείς λέτε, και τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, Άσιος. Άσιος, ντροπή. Ντροπή. Ντροπή βλαστημία στον Χριστό. Τους κόψανε κομματάκια και μου λες εσύ πώς θα ζήσω. Να φας τι άνθρωπε, τα σκουλίκια που ετοιμάζουνε. Τα σκουλίκια! Να φας σκουλίκια! Να σε πάνε στο νοσοκομείο! Να σου βάλουν κι άλλα εμβόλια! Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα! Και να γελάει ναι, οι Εβραίοι! Οι Σιωνιστές, όχι ο λαός! Οι Σιωνιστές, οι Ρότσιλ, οι Ροκφέλερ, αυτοί να γελάνε και να λένε! Κοιτάξτε ρε τι κάναμε τους Έλληνες! Κοιτάξτε ρε που καταντήσατε ρε! Οι εκλεκτοί των εκλεκτών! Κοιτάξτε ρε που καταδίσαμε, τους έχουμε πειραματόζωα ρε. Ανήθηκαν τον Χριστόν και κοιτάνε να φάνε τα σκουλίκια ρε. Τα σκουλίκια ρε, γελάνε οι δαίμονες. Οι δαίμονες τώρα δεν κάνουν πολλά, βαρέθηκαν να κάθονται. Γιατί δεν υπάρχει ομολογία πίστεως. Βαρέθηκαν να κάθονται και πάνε σε λίγους ανθρώπους να τους πολεμήσουνε, να σιωπήσουνε.
Μη σιωπάτε, αδέρφια μου, σε όλο αυτό που έρχεται. Να χαίρεστε! Να χαίρεστε! Στεφάνια κατεβαίνουνε! Αρπάξτε τα! Αρπάξτε, τσακωθείτε μεταξύ σας, ποιος θα ομολογήσει αυτή τη στιγμή. Ποιος θα δώσει τη ζωή του. Άξιος! Ποιος θα δώσει τη ζωή του αυτή τη στιγμή. Μάρτυρες ο Χριστός. Είμαστε μάρτυρες, είμαστε, ομολογούμε ότι μπορούμε με τη χάρη της Αγίας Τριάδος, όχι από μόνοι μας. Αυτοί είναι απατεώνες. Όλοι αυτοί η Ιερά Σύνοδος, η Ιερά Σύνοδος που λέει τίποτα, τίποτα, ούτε τους θείους κανόνες κοιτάνε, ούτε το πιδάλιο της Εκκλησίας κοιτάνε, τίποτα δεν κοιτάνε. Ξέρετε τι κοιτάνε μόνο? Πότε θα μπει ο μισθός στην τράπεζα, τα 2.500 χιλιάρικα, να μπουν 2.000, 1.500, να πάνε να βάλουν δόσεις, να πάρουν αυτοκίνητα, να πάρουν χρυσά κουτάλια και χρυσές στολές και να έρχονται και να σε κορδώνονται μπροστά μου ότι έχουνε, ότι λάβουνε. Δεν λάβουνε με τις στολές. Η ψυχή λάβει. Είναι σβηστή. Είναι σβηστή, είναι μια λαμπάδα σβηστή. Εσείς λάβετε. Εσείς λάβετε. Κοιτάξτε, αδέρφια μου. Μη σας φοβίζουν όλα αυτά. Μη σας φοβίζουν. Να χαίρεστε. Αφήστε αυτούς να κλαίνε και να λένε πώς θα φάμε. Πώς θα φάμε. Όχι. Να χαίρομαι που δεν έχω φάει το αντίχριστο. Να χαίρομαι που δεν έχω φάει το αντίχριστο. Όχι να κλαίω και να οδύρωμαι. Και τι θα κάνω. Έχω τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω μου, τον Χριστό. Δεν είστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι θέλετε, τι θέλετε, να κατσουρίσετε, αντί να πάτε στεναρά μπροστά, όπως πηγαίναν οι μάρτυρες. Επαναλαμβάνω, έρχεται το κοινό ποτήριο. Το κοινό ποτήριο, λένε, θα ενωθούν μαζί. Έχουν ενωθεί. Έχουν ενωθεί. Έχουν ενωθεί, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν το βλέπετε. Πόσα βίντεο παίζουν που μνημονεύουν ο ένας τον άλλον. Η μνημόνευση είναι η αρχή των πάντων. Ξέρετε τι σημαίνει μνημόνευση? Ο λόγος της αληθείας. Τι λόγο της αληθείας μπορεί να έχουν αυτοί οι οποίοι είναι αντίκριστοι και αφορισμένοι από τους Αγίους Πατέρες? Δηλαδή πάω στον αφορισμένο. Προσέξτε τι μας έχουν κάνει. Πάμε στους αφορισμένους να πάρουμε ευλογία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αρνόμαστε τον Χριστό να πάμε στους αφορισμένους να πάρουμε ευλογία. Αυτό μας έχουν καταντήσει. Δυστυχώς το ποίμνιο γενικά είναι αδιάφοροι. Είναι αδιάφοροι. Εσείς μη στεναχωριέστε για όλα αυτά επειδή είναι όλοι αδιάφοροι ή γιατί δεν μαζεύονται να αντιδράσουν μαζί μας. Έτσι είναι τώρα. Είναι τα έσχατα. Είναι τα έσχατα χρόνια. Δεν θα έρθουν πολλοί. Τι νομίζετε ότι θα έρθουν πολλοί? Αύριο εδώ βλέπετε, είναι μια εκκλησία. Δείξτε να λίγο την εκκλησία. Δείξτε λίγο, τι βλέπετε? Δεν υπάρχει σταυρός μέσα. Και θα έχουν να λειτουργήσουν. Μεθαύριο, προσέξτε. Από το 25, όπως γίνεται στην Αρχιεπισκοπή, θα βλέπετε και ένα παπικό μέσα. Θα βλέπετε είναι ιερέα άλλης θρησκείας και θα είναι μαζί τους. Και θα λένε χριστιανοί είμαστε όλοι. Όχι, δεν είμαστε χριστιανοί όλοι. Δεν θα φάμε αυτή την καραμέλα της νέας τάξης πραγμάτων. Δεν θα τη φάμε. Δεν είμαστε χριστιανοί όλοι. Χριστιανοί είναι μόνο οι Ορθόδοξοι. Και ποιοι Ορθόδοξοι? Όποιοι θα μείνουν ασφράγιστοι και δεν θα πάνε στον οικουμενισμό. Αυτή θα είναι η χριστιανή Ορθόδοξη. Πόσα δύναμη έχουν μοιράσει τόσα χρόνια, πόσα τιμητή έχουν μοιραστεί τόσα χρόνια, πόσες συγκεντρώσεις έχουν γίνει τόσα χρόνια. Δεν ήρθανε? Αυτά που λέγανε, μας βάζανε μέσα στις τηλεοράσεις και μας φωνάζανε ότι είμαστε παρασκευτικές οργανώσεις. Να ρε, εμείς είμαστε παρασκευτικές οργανώσεις. Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι όμως και εσείς είστε με τον Αντίχριστο. Είναι καθαρά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αδέρφια μου μην παραλάβετε τίποτα από όλα αυτά. Είναι τρομοκρατημένοι. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι άλλο. Αυτοί είναι τρομοκρατημένοι τώρα, το ξέρετε. Το ξέρετε, φοβούνται. Το ξέρετε ότι είναι τρομοκρατημένοι από τον Αντίχριστο μέσα από τις στοές της Μασονίας. Ότι αν δεν πράξουν αυτά που τους είπα θα τους καθαρίσουνε. Δεν το ξέρετε ότι έχουν υπογράψει
να εφαρμόσουν όλα αυτά το αντικρίστο είναι τρομοκρατημένοι. Και τους λένε μέσα οι μασόνοι, τους λένε άντε ρε, ακόμα με τους φραγίσατε ρε, αφού είναι βλαμμένοι οι Έλληνες ρε. Αφού τους κάνουμε βλαμμένους, δεν βλέπετε πως τους έχουμε κάνει. Περπατάνε ρε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Περπατάνε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πού να έρθει το Άγιο Πνεύμα να επισκιάσει. Πού να έρθει. Πού στον αρνητή. Το 666 σημαίνει τρία πράγματα. Αρνούμε, αρνούμε, αρνούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή με το που θα βγει ο ισόβιος προσωπικός αριθμός και θα πάρετε αυτό το πυρηνικό αριθμό αιώνια των αιωνίων μετά και να θέλεις να μετανιώσεις, προσέξτε. Και να θέλεις να μετανιώσεις, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί είσαι γραμμένος μέσα στον υπερπολογιστή. Είσαι γραμμένος μέσα στα κοιτάπια του Αντιχρίστου. Θα σε αιώνια τον αιώνιο μέχρι να πεθάνεις. Ακόμα και αν πεθάνεις, νούμερο θα είσαι. Θα σε γράψουν σαν νούμερο. Όχι σαν άνθρωπο. Σαν νούμερο. Αυτοί όλοι θα τα πάρουν όλα. Να είσαι σίγουροι. Θα χωριστούμε σε ορθόδοξο, σε ένα μικρό πίμνιο και οι άλλοι θα πάνε βούρια τον Αντίχριστο. Και όμοι γέννη το ξέρετε τι έχουνε να πάθουνε. Διαβάσατε καθόλου μέσα τις γραφές τι θα γίνει που θα τραβάνε επί Δευτέρα παρουσίας τα μαλλιά τους και θα τα ξεριζώνουν και θα λένε τι χάσαμε. Μας εξαπάτησαν. Όχι άνθρωπε. Δεν σε εξαπάτησαν. Ήθελες εδώ αυτή τη ζωή την ψεύτικη. Δεν βλέπεις τα τρόφιμα κάθε μέρα ανεβαίνουνε. Δεν βλέπεις έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος. Δεν τα βλέπεις. Και αντί να πεις εφόσον μου μένει λίγο ακόμα να σωθώ, να μετανοήσω. Εγώ πήγα και πήρα την ταυτότητα, τον ισόβιο αριθμό και πήγα στις οικουμενιστικές εκκλησίες που βρίζανε τον Χριστό. Θα είναι δίκαιη η κρίση, μην περιμένετε αγαπολογίες. Η αγαπολογία τελείωσε, ξέρετε τι είπε ο Χριστός. Ξέρετε τι είπε. Πρέπει να διαλέξετε. Ψωμί ή Χριστό. Ποιο ψωμί. Ποιο ψωμί. Το σκουλίκι, τα σκουλίκια. Τα σκουλίκια που βάζουν μέσα μου τα βατραχάκια και όλες αυτές τις αηδίες. Που βλέπουμε πέμπτη σάντες από τα σκουπίδια. Παίρνουν όλα τα πλαστικά πράγματα μέσα από τα σκουπίδια και στα κάνουν μακαρόνια και σου λένε φάε. Και την άλλη μέρα είσαι ταυλιασμένος και γελάνε. Γελάνε. Εδώ έχουν πείσει την ανθρωπότητα ότι θα βγουν οι εξωγήινοι και θα τους σώσουνε. Ετοιμάζουνε μεγάλα πράγματα στην ανθρωπότητα, αδελφοί μου. Ετοιμάζουνε να φέρουν σκάφη. Θα φέρουν σκάφη και θα τους πάρουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως για να τους σώσουν δίδεν. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να περάσουμε. Όμως μία φλόγα, ένας, δεν θέλει να μείνει ένας άμα μείνει τον φοβούνται. Ένας. Και εδώ δεν είμαστε ένας, είμαστε πολλοί. Περισσότεροι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μας φοβούνται. Όλοι αυτοί είναι φοβισμένοι. Εμείς δεν φοβούμαστε γιατί έχουμε την αλήθεια, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τη δύναμη. Τι να φοβηθώ ποιον. Το Μητσοτάκη. Που φοβάται. Οι 300 που υπέγραψαν όλα αυτά τα μνημόνια, τα ψευτομνημόνια που δεν υπάρχουν πουθενά. Και βγαίνει ο άλλος που έχει υπογράψει τα μνημόνια να με σώσει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι η έσχατη ομολογία, αδερφοί, μέχρι εδώ υπήρχε λίγο διάκριση από το Θεό. Προσέξτε, από εδώ και πέρα πρέπει να διαλέξετε. Πρέπει να αρνηθείτε οτιδήποτε αντίχριστο και να συνταχθούμε με τον Χριστό. Η σύνταξη με τον Χριστό
σημαίνει αιώνια των αιωνίων. Χαρά! Να χάσω εγώ τι! Να χάσω τι! Ένα πακέτο με σκουλίκια και να χάσω τον αιώνιο παράδεισο! Θα με λένε οι άλλοι καλά! Τόσο βραμμένος ήσουνα! Τόσο χασό σε είχανε κάνει! Μα δεν έβλεπες τις γραφές! Τις γραφές δεν τις έβλεπες που έγραφαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό σας λένε. Μη διαβάζετε ούτε το Πιδάνιο, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Και όταν τους λες οι Άγιοι Πατέρες βγαίνουν και είπανε πολλά χρόνια τώρα. Μην παραλάβει κανένας τίποτα από όλα αυτά. Εσύ βγαίνεις παπά μου να πεις και τι θα κάνουμε και παίρνεις το μισθό από τους δικούς μου φόρους. Καταλαβαίνετε τι έχουνε να πάθουν όλοι αυτοί. Αμήλοι τι θα πάνε, ούτε τελώνια περνάνε αυτοί. Σου παίρνουν κατευθείαν οι δαίμονες και σου λένε ότι είναι δικοί τους και σου πηγαίνουνε στη πίσα στον πύρινο ποταμό. Το λέει μέσα. Προσέξτε αδέρφια μου, μην πλανηθείτε. Γιατί ο διάβολος σου λέει, αφού τα πήραν όλοι, εσύ θα ζήσεις. Εσύ θα σωθείς, τα πήραν όλοι, πάρ' το κι εσύ. Όλοι αυτοί θα πάνε στην κόλαση, ναι, στην κόλαση θα πάνε. Στην κόλαση θα πάνε, βέβαια, ναι. Γιατί το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το είπε το Άγιο Πνεύμα. Και σου λέει ο διάβολος, όλοι αυτοί θα πάνε στην κόλαση και θα είσαι εσύ ο μοναδικός που θα σωθείς. Όχι, εγώ θα καθίσω με τον Χριστό. Και ό,τι θέλει, ας αποσαφασίσει εκείνος για μένα. Δεν ζω εγώ, ο Θεός ζει εν εμεί. Έτσι πρέπει να λέμε χριστιανοί όλοι. Να πάω να πάρω ποια ταυτότητα που όταν πήραν την ταυτότητα στο εξωτερικό μπήκαν οι χάκερ μέσα και τις κλέψαν όλες. Τις κλέψαν και τους αφαιρέσαν μέσα από τις τράπεζες τα λεφτά τους. Γι' αυτό τα κάναν όλα ηλεκτρονικά, ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Μέσα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με ένα κουμπάκι που θα πατάνε, θα στα κλέψουν όλα. Και είχα μια σκασίλα. Και είχα μια σκασίλα, θα πάρουν τις πέτρες. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, έσκαψε, έβρικε μια πέτρα, έβαλε λάσπη, έβαλε τη μία πάνω στην άλλη και μπήκε μέσα. Ε, και τώρα θα πολεμήσω, θα χάσω εγώ την ψυχή μου για τις πέτρες. Ε, δεν πάμε καλά. Ε, δεν πάμε καλά όπως κάνει οι παπάδες που πάνε τους μισθούς και αδιαφορούν κι όλα. Δεν πάμε καλά. Να αντιθώ το Χριστό τη δύναμη. Όλοι αυτοί είναι δυνατόν. Αρνόμαστε την ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν πάει καθόλου καλά. Βλέπουνε ότι δεν βγαίνει. Γι' αυτό τι θα κάνουν τώρα. Θα βγάλουν αυτόν τον αριθμό και τι θα κάνουν. Μόλις βγει ο αριθμός και όσοι πάνε να τον πάρουν θα κάνουν το κράχ. Θα κάνουν κράχ. Καταλαβαίνετε τι θα κάνουν κράχ. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν σε χρυσό. Είναι απάτη. Όλοι αυτοί είναι απαταιώνας. Είναι πέντε τράπεζες των νεοσχολιστών και είναι απαταιώνες. Και δεν τους ελέγχει κανένας. Δεν τους ελέγχει κανένας. Θα κάνουν το κράχ και θα σου λένε πήγαινε πάρε τον αριθμό. Μια υπογραφούλα. Μόνο μια υπογραφή. Πάρε τον αριθμό για να, όπως λένε με το COVID-CR αυτή την απάτη. Πάλι εδώ υπέγραψε να πάει σε αυτό τον ισόβιο προσωπικό αριθμό 666. Αντί της βαπτίσεως και θα σου δώσουμε ένα πακέτο μακαρόνια. Καταλάβατε. Καταλάβατε που το πάνε. Θα κάνουμε το κράκ και όταν θα κάνουμε το κράκ θα κάνετε εσείς να χαίρεστε, να προσεύχεστε. Να εγρηγορείτε που σωθήκατε. Έτσι λέγαμε και για τα εμβόλια. Φωνάζαμε, να δεν τα κάναμε. Έχω ανησυχία, μην πεθάνω από ξαφνική τυρά. Τους πλάνησαν τους ανθρώπους. Και έτσι θα κάνουν τώρα με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Θα τους φραγίζουνε με τσακτίνες λέιζερ. Γιατί οι κατασκευαστές τι είπανε. Έχουμε την τεχνολογία την οποία με ακτίνες λέιζερ σφραγίζουμε, βάζουμε ένα σημάδι στον κάθε άνθρωπο. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Σαν τα ακούτε από πουθενά. Τα ακούτε από πουθενά. Και λέει ο άλλος όπως είναι το μελάνι. Αυτό έχουνε. Έχουνε τα αποτυπώματά μου με το μελάνι. Γιατί θέλουν τα βιομετρικά. Όχι. Θέλουν εκεί να ταυτοποιηθείς επί του σώματος λέει. Επί της χειρός. Καταλάβατε. Και θα πάνε μετά στην εκκλησία να πούνε ένα
Άγιος ο Θεός, άσε που δεν θα τους επισκιάζει κανένα Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε, θα είναι αρνητές και απόβλητοι της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι η τύχη, αδέρφια μου. Όταν είπε ο Χριστός, όταν θα έρθω να βρω την πίστη, ξέρετε τι σημαίνει, θα βρω τους κανόνες της Εκκλησίας. Πιδαλίου των Αγίων Κανόνων, των Συνόδων, θα σας φάει Χριστός. Θα περιμένεις αυτά που σου είπα. Έρχεται ο μισθός. Θέλετε μισθό. Θέλετε μισθό. Θέλετε που είναι η βασιλεία. Έως τέλους. Δωρεάν δίνετε. Δωρεάν δίνετε. Να τα λέτε παντού. Και ένα να θα σώσετε. Ένα. Ένα μόνο να σώσετε. Θα ονομαστείτε μέγας στη βασιλεία των ουρανών. Ένα. Θα κάνω το κραχ και θα κάνω αυτά τα πράγματα και προσέξτε. Μόλις κάνω το κραχ, δεν θα μετράει ούτε ηλεκτρονική ταυτότητα ούτε τίποτα. Προσέξτε, προσέξτε αυτή την παγίδα. Και θα περάσουν αμέσως τα τσιπάκια. Και τότε θα είναι η διάνοια των ανθρώπων σκοτισμένη. Και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει την αλήθεια. Θα το πάρουν, λες και είναι τεχνολογία. Θα πούνε τεχνολογία είναι. Τεχνολογία είναι. Αλλά το πιο ακόμα δεν το βλέπουμε που το δείχνουνε. Θυμάστε, προχωρούσε και σου λέγανε στον δρόμο. Έχεις κάνει τεστ. Να πάω το QR code. Να κοίτα. Κοίτα ποια νου είμαι. Το QR code δεν είναι το 666. Το barcode δεν είναι το 666. Δεν το είπαν οι ίδιοι πολιτικοί. Δεν το είπαν οι μηχανικοί. Οι οποίοι ξέρουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί αδιαφορείτε. Γιατί αδιαφορείς, γιατί δεν θέλεις την επουράνια βασιλεία. Οπότε ο Θεός δεν σου απέκλεισε την επουράνια βασιλεία, ούτε δεν σου είπε να μη σωθείς. Εσύ μόνο σου τάχτηκες υπέρ του Αντίχριστου. Ξεκαθαρισμένα πράγματα, αυτά όλα, και δεν έχουν μετάνοια με τα κλαψουρίσματα. Να το ξέρετε πόσα σοχά, αδερφέ μου, στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, αδερφέ, πόσα σοθώ. Να πάω να βλασφημίσω τον Χριστό να σε σώσω. Μόνο σου πήγες και έκανες άνοιση στον Χριστό. Αν τώρα φοβήθηκες, αν τώρα αυτή τη στιγμή φοβήθηκες για μια καρτούλα, για μια ταυτοτητούλα, για έναν αριθμό, αύριο το μαρτύριο το αντέχεις. Το αντέχεις το μαρτύριο. Να σε κόψω κομματάκια. Δεν το αντέχεις, γιατί δεν αντέχεις ούτε την ταυτοτητούλα. Ένα χαρτάκι, ρε. Ένα χαρτάκι και ένας αριθμός, ρε. Ένας αριθμός. Θα σου πάρουν εδώ τον αριθμό και θα είσαι αναγνωρισμένος από τα μηχανήματα. Βάζουνε, λέει, παντού μηχανήματα στους δρόμους για να πιάσουν τους τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες, ξέρετε ποιοι είναι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτοί τώρα που έχονται από τα άλλα κράτη δεν είναι τίποτα. Αυτοί είναι να τους πληρώνουμε εμείς με τους φόρους μας. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, θα πάνε, έρχονται όλοι αυτοί και... Τα δαιμόνια θέλουν να χαλάσουν τη συγκέντρωση των χριστιανών. Βάζει ο έξω από εδώ. Βλέπετε. Επειρασμός θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Σέργιο, άστο να σου λέω, φύγε από εκεί, αδερφέ! Σέργιο, έλα εδώ, σε... Όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, τους ταΐζετε, προσέξτε. Θα πάρουν τα δικά σας σπίτια, και σας βγάλουν έξω. Γιατί δεν θα είστε καλοί δούλοι 666. Γιατί δεν θα πάτε στην εκκλησία, στην ψευδοεκκλησία του Πάπα. Δεν θα δείτε παντού τον Πάπα. Θα μνημονεύουνε τον Πάπα. Θα λένε δια τη Συνόδου. Δια τη Συνόδου θα λένε. Και ο Πάπας είναι η Σύνοδος. Αυτά σας αποκρύπτουν, αγαπητοί μου χριστιανοί. Και εγρηγορείτε για όλα αυτά τα πράγματα που έρχονται και μην πιστεύετε κανέναν. Προσευχηθείτε και κάντε υπομονή. Δια της υπομονής θα σωθούμε όλοι. Θα υπάρξουν πειρασμοί. Μη φοβάστε. Ξέρετε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Θα σαλευθεί η γη. Η γη θα σαλευθεί. Όλες οι ανοίξεις δυνάμεις θα τα χαλάσουν όλα. Thank you.
Να τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, όποιος αδερφός θέλει να μιλήσει, γιατί με ακρηγόρησε λίγο, να έρθει να πάρει τον λόγο. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο με τα lockdown που λένε αυτά. Όταν έγινε τα lockdown θα ξανακάνουν αυτοί. Τα εμβόλια θα συνεχιστούν. Είναι νανοτεχνολογία τα εμβόλια, παιδιά. Δεν είναι εμβόλια, είναι νανοτεχνολογία. Το καταλαβαίνετε, παρακολούθησης. Όταν κάνουν lockdown κυκλοφορήστε, γιατί δεν είναι η χώρα του Μητσοτάκη, είναι δικιά σας. Ούτε του 300, ούτε των παπάδων. Εσείς συμπληρώνετε. Εσείς, δικιά σας είναι η χώρα. Και είστε ελεύθεροι πολίτες από το Σύνταγμα. Άμα θέλεις, δεν ξέρω να ακούγεις. Αγαπητοί μου φίλοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά και εδώ το ελληνικό πνεύμα φαίνεται ότι δεν μας αφήνει ήσυχο. Γι' αυτό θα πω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μια ευχή πρώτα απ' όλα και να πούμε: τους κολλάζοντας και πειράζοντας εμάς ξεπάστρεψε Κύριε, τους ομοφιλόφιλους, τις ομοφιλόφιλες και όλους τους αυτούς ανθρώπους αμαρτωλούς που σήμερα θέλουν να κρατάνε αυτή τη χώρα ανέγγιχτη από κάθε αμαρτία. Δυστυχώς αυτοί προωθούν την χώρα στην αμαρτία. Αγαπητοί αδερφοί, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι με τα χημικά του θα βγάλει άκρη. Τον πληροφορώ εγώ από τη θέση αυτή και από άλλες θέσεις ότι τα χημικά, αυτά τα χημικά θρέφουν τους ορθόδοξους χριστιανούς. Και αν νομίζει ότι ευημερεί από την προσευχή αυτών των σπουτών χριστιανών που βρίσκονται στις πλατείες και ομολογούν Χριστό αυτή την ώρα. Πιο παλιά είχα μιλήσει για τους 300 εφιάλτες που κρύβει η Ελληνική Βουλή. Αδερφοί μου, σήμερα παρακαλώ να προσέξετε λίγο, γιατί θα μιλήσω για μια άλλη ιστορική ημέρα, για ένα χρονικό διάστημα της ελληνικής αρχαίας ιστορίας. Πρόκειται για ένα καπετάνιο της εποχής εκείνης που οδηγούσε την Αργό. Για έναν άνθρωπο ο οποίος γύρισε πολλά μέρη, αλλά μέσα στο μυαλό του είχε μείνει αφάνατη η Ιθάκη. Έτσι και σε εμάς σήμερα έχει μείνει η Ιθάκη αυτού του ελληνικού κράτους και της πίστεώς μας. Παρακαλώ εσείς από τα μπαλκόνια, εάν θέλετε βγείτε έξω να ακούσετε. Για σας είναι αυτοί οι λόγοι. Εσείς από τις καφετέριες και οι σταματημένοι οδηγοί, μην τρεπόσαστε. Μπροστά μας σχηματίζει μια ελληνική σημαία. Θα συνεχίσω και θα πω ότι αυτός ο Οδυσσέας πέρασε από πολλά μέρη, πολύ πλουσιότερα από την Ιθάκη, αλλά ήταν πατριώτης και αγάπαγε την Ιθάκη. Και γι' αυτό γύρισε πάλι στο χώρο του, εκεί που του έπρεπε. Όμως εδώ δεν τελειώνει η ιστορία. Από εδώ αρχίζει η ιστορία, αγαπητοί μου. Πρέπει και εμείς να πράξουμε αυτό που εκείνος έπραξε. Όταν ο Οδυσσέας γύρισε στην Ιθάκη, ξέρετε τι έκανε. Καθάρισε το παλάτι του από τους εραστές και από τους προδότες. Αυτό πρέπει και εμείς σήμερα να κάνουμε, αγαπητοί μου, γιατί έχουμε γεμίσει γεμάτο προδότες. Παρακαλώ σκεφτείτε και κοιτάξτε δίπλα σας
πού είναι οι ιερείς αυτού του μέρους των Αθηνών, πού κρύβονται. Φωνάξτε τους και πέστε τους να έρθουν μαζί εδώ, να βγάλουμε τα καμένα και τα καυτά κάστανα μαζί. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς με την επανάστασή μας. Τα δημιούργησαν αυτοί με τη σιωπή τους. Θέλετε να σας πω που βρίσκονται? Κρυμμένοι μέσα στον κουρέα, φτιάχνουν την κόμωσή τους. Δεν αντέχουν τις τρίχες, γιατί είναι περισσότερες οι αμαρτίες. Αγαπητοί μου χριστιανοί, πρέπει όλοι να πάρουμε ένα φάρμακο. Ένα φάρμακο για να μην γιοτέψουμε και ξεχάσουμε. Και να οπλιστούμε. Να οπλιστούμε με όπλα που δεν κάνουν ποτέ πίσω και πάντοτε κερδίζουν τους αγώνες. Τα όπλα αυτά είναι τα όπλα της προσευχής. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να γίνουμε όπλα. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να γίνουμε πολεμοφόδια. Να πολεμήσουμε όλον τον κόσμο αυτόν που έρχεται να καταπατήσει αυτόν τον ελεύθερο τόπο που ονομάζεται Ελληνική Δημοκρατία. Σήμερα γιορτάζουμε κάποιον επαναστάτη της Μακεδονίας, της ξεχασμένης αυτής Μακεδονίας, και μας αντιπαραβάλλουν στη φωτογραφία αυτού του ασεβούς, αυτού του ανθρώπου, του ήρωα, κάποιους μισόγυμνους άντρες και γυναίκες ουδετέρου φίλου, και μας προσκαλούν αυτούς να τους εκλέξουμε και να τους βάλουμε να κυβερνήσουν την Ελλάδα μας. Αυτούς που δεν είναι άξιοι ούτε τον εαυτό τους να κυβερνήσουν. Κύριε Μητσοτάκη, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο τόπος ετούτος κατοικείται από ορθόδοξους χριστιανούς και ορθόδοξος θα μείνει. Μη ποτίζετε ετούτη την Ελλάδα με μίσος, με τα ηλεκτρονικά τερτύπια. Κατεβάστε τα χέρια σας από την ελληνική οικογένεια. Σε εσάς μιλάω, μωρέ. Τα παιδιά σας με ποιους τους κάνατε? Με τους δημοξιολόγους και με τους πολιτικούς? Δεν τρεπόσαστε? Οι γυναίκες σας θα σας κυβερνάνε, μωρέ. Σηκώστε το αναστημά σας. Θα σας πάρουνε τα παιδιά, δεν θα τα ορίζετε. Βγείτε στους δρόμους και φωνάχτε το. Είναι καιρός ακόμα. Δεν πέθανε η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Πάντοτε η Ορθοδοξία μέσα από τα κάρβουνα και τις τάχτες έβγαινε. Έτσι και τώρα δεν είναι μακριά, αγαπητοί μου. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αυτή η κραυγή του λαού θα γίνει οργή του Θεού. Ευχαριστώ, παιδιά. Άγιος Μάρτης Κοσμάς Αιτωλός, σε εισαγωγικά.
Τα τελευταία χρόνια οι κληρικοί θα είναι χειρότεροι από τους λαϊκούς. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος έλεγε: «Είμαι πεπισμένος ότι όσο να απομακρύνομαι από τους Λατίνους, τόσο προσοκίζω προς τον Θεό και προς όλους τους Αγίους». Και αυτοί οι αρχιερείς προδότες θέλετε να μας ενώσετε με αυτούς που οι Αγίοι μας έχουν προειδοποιήσει. Μείνετε αδέρφια μου στην Αγία Ορθοδοξία μας που μπορεί να μας ζητήσει και μάρτυρες σήμερα. Πού είσαστε οι μοναχοί? Πού είσαστε μες στα μοναστήρια? Ο κόσμος χάνεται! Τρώτε, πίνετε! Και τους τρώνε οι λύκοι τον κόσμο! Προδώσατε τον Χριστό! Τι κάνετε εκεί μέσα? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν εξορίστη έστελε τους ιερομονάχους στον κόσμο να μην τους βάλετε λύκοι! Και εσείς δεν βγαίνετε έξω γιατί θέλετε την ευχή του Αρχιεπισκόπου και του Επισκόπου σας! Χριστό, Χριστό, Χριστό είστε, δεν είστε με τον Αρχιεπίσκοπο! Προδίδετε κι εσείς και με λυπή ιδιαιτέρως! Πού είστε όλοι σας σήμερα? Μας κάλεσε ο αδελφός που κάνει τόσους αγώνες. Προχθές στη Δύση ήταν γεμάτο το κίνημα το θέατρο, ότι ήταν εκεί. Σήμερα πόσοι ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε εδώ, αδελφοί? Πόσοι είμαστε, πόσοι αγωνιζόμαστε τώρα τόσο μικρό πίμνιο? Δηλαδή σε ένα χρόνο εάν ζήσουμε και δεν γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ή ο μεγάλος σεισμός, πόσοι θα είμαστε, αδέλφια μου? Τροπή, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ο Άγιος Κούψα και για αυτούς τους καιρούς είναι Άγιος της Οδυσσού και μας λέει ότι θα υπάρχει μια οικουμενή σύνοδος, μιλούσε για το κολυμπάρι, στην οποία θα ενωθούν όλες οι θρησκείες εννιά. Και μας λέει, εσείς πρέπει να βρίσκεστε σε γρήγορση, να πηγαίνετε στις εκκλησίες μόνο όσο θα είναι του Χριστού. Θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείτε να πηγαίνετε σε αυτές. Μόνο οι εκλεκτοί θα καταλάβουν τι συμβαίνει. Σας συγκεντεύω, λέει ο Άγιος. Μείνετε σταθεροί στην ορθόδοξο πίστη μέχρι το τέλος και θα σωθείτε. Ο Πατριάρχης Ρωσίας Άγιος Τύχων μας λέει: προσευχηθείτε στα σπίτια σας, μόνοι σας, χωρίς ιερείς, διότι αυτή είναι προβατός και μιλίκη. Κυδεύσατε τους και κοιμημένους σας μόνοι σας. Βαπτίσατε τα παιδιά σας μόνοι σας. Τους γάμους των παιδιών σας να τους ευλογείτε εσείς οι γονείς με τις Άγιες εικόνες. Οι εκλεκτοί δούλοι του Θεού να μην έχετε κοινωνία με αυτούς τους ιερείς και να μην πάτε να προσευχηθείτε μαζί τους, διότι αυτοί βρίσκονται κάτω από τα άλλα θέματα. Βγάζετε τον εσταυρωμένο, το δεύτερο θέμα. Βγάζετε τον εσταυρωμένο, ο Κύριό μας, από το ιερό, Άγιοι Αρχιερείς σε εισαγωγικά. Βάζετε πολυθρόνα για να θρονίσετε τον Αντίχριστό. Είστε πληρωτυπημένες δημοσιπάλληλοι γι' αυτό, Ιούδες. Γι' αυτό δεν μιλάτε όταν μας έχουν το Χριστό μας έγκυο και την Παναγία μας κρεμασμένη στο σταυρό με το στήθος έξω. Φαρισαί υποκριτέ, ουε κι άλλοι μονό σας. Τα χρήματά σας θα τα πάρετε στον τάφο και αυτά θα σας κάψουν. Τρίτο θέμα, Συριακός Αριθμός, ταυτότητα. Αδέλφια μου, όπως αναφέρεται και στην Αγία Γραφή, το νούμερο του Αντιχρίστου θα είναι το 666. Δυστυχώς εμείς αυτό το νούμερο το τρώμε, το κρατάμε στα κινητά μας, το έχουν μέσα τους εμβολιασμένοι, άλλοι έχουν εξωτερικό τσιπ, το λεγόμενο κβαντικό, σαν χασαπλάστ, άλλοι έχουν άμκα, άλλοι αφημί. Λίγος πολύ σχεδόν όλοι χρησιμοποιούμε το νούμερό του, το Αντιχρίστου, τα τρία εξάρια. Από Σεπτέμβριο όμως θα δίνουν το Συριακό προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με τον υπερλογιστή τεχνητής νοημοσύνης. Ο Δέδαλος, έτσι είναι το όνομά του, είναι συνδεδεμένος με 500 κβαντικούς υπολογιστές. Αυτή λοιπόν είναι συνδεδεμένη με το CERN. Ήδη όταν γεννηθεί ένα παιδί χωρίς να ερωτηθούν οι γονείς, θα του δίνουν αυτόματα ένα Συριακό αριθμό. Δηλαδή πλέον τα μωρά πιστεύω ότι θα είναι συλλογισμένα. Παρακαλώ δώστε προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε. Προσέξτε τις Αγίες Γραφές σας. Οι περισσότερες έχουν πειραχτεί σε εισαγωγικά. Γέροντες αγιορείτες μου έχουν στείλει 5 λάθη ή δεν ξέρω αν έχει χωρίσει η μασονία. Του Τρεμπέλα μέχρι το 85 ήταν σωστή. Από εκεί και ύστερα προσέξτε τις Αγίες Γραφές σας. Η Αγία Γραφή δική μου είναι πανομοιότυπος επανέκδοσης εκ της πρωτοτύπου εν Βενετή εκδόσεως του 1853.
Εάν πάτε στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου κεφάλαιο 13 στίχος 17, μας λέει «Και η να μην της δίνει τα αγοράσει ή διαζευτικό πωλήσε, η μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού». Άραγε, όποιος πάρει το χάραγμα το οποίο θα διαπερνά το σώμα εξωτερικά και εσωτερικά, έχει ήδη κολλαστεί. Το ίδιο όπως λάβει και ταυτιστεί με το όνομα του Αντιχρίστου, το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό του Αντιχρίστου. Στο τέλος δεν γνωρίζω ο Αντίχριστος ή τι από τα τρία θα χρησιμοποιήσει ως τελικό χάραγμα, ή ίσως και τα τρία. Ο Άγιος Εφραίμ όμως, ο Σύρος, μας λέει στα συγγράμματά του ότι πριν τη συντέλεια θα υπάρχουν άτομα χαραγμένα, αλλά λόγω ειλικρινούς μετάνοιας ο Θεός θα τους λυπηθεί και θα τους σώσει. Λοιπόν, αδέρφια μου, όχι στην απελπισία και απόγνωση, να μην πάμε να σας σκοτώσουμε κιόλας. Γιατί κάποιοι δεν εγνώριζαν κακώς. Βλέπουνε την καιρή πονηρήσει. Ναι, στην εγρήγορση. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Όχι στα εμβόλια. Όχι στην ειδοσκόπηση. Όχι στη δαχτυλοσκόπηση. Όχι στην παλαμοσκόπηση. Όχι στην προσωποαναγνώριση. Και όχι σε όλα τα τσιπ. Με οποιαδήποτε μορφή. Καλόν αγώνα, αδέρφια μου. Καλή μετάνοια, προσοχή και προσευχή. Σας ευχαριστώ, καλό παράδεισο να βρεθούμε όλοι εκεί. Σας ευχαριστώ, θα αγαπάτε τον Χριστό. Σαν τα μάτια σας να τον αγαπάτε. Άξιο. Τις ευλογίες σας, τις ευλογίες. Συγχωρέστε με μισό λεπτό. Συγχωρήστε με μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Αυτά έχουν πει ήδη το POS μέσα στις εκκλησίες. Με αυτά του Αντιχρίστου τα τρία εξάρια θα ανάβουν οι χριστιανοί σε εισαγωγικά που θα μπαίνουν σε εκκλησίες του Αντιχρίστου καιρή. Ήδη γνωρίζετε ότι οι ροψάντες έχουν λάπτοπ και κάνουν τη διαλειτουργία. Με τα τρία εξάρια και εδώ. Εδώ ο Πάπας κρατάει σταυρό ανάποδο. Ηρωνία και η απάτη εγγράφεται στη βίβλο στα αγγλικά. Edward, Wedge, Salon. Με γοτθική γραφή. Ό,τι χρησιμοποιούν δηλαδή ως φοριστές. Σε πόλεμο με τα σατανά και ο κόσμος το χάδι. Δυστυχώς. Πάρτε παιδιά, σας το δίνω να τα... Κάνω ένα καπτάκι. Εδώ ο Πάπας κάνει το σήμα του σατανά. Μπαφομέτ μαζί με τον καρδινάλιο. Με αυτούς θέλουν να ενώσουν τον κόσμο με ως φοριστές. Ντροπή τους. Έλα, καλώς. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, από τότε που άλλαξε το ορτολόγιο βλέπουμε την πτώση της εκκλησίας, της κρατούσας. Της κρατούσας εκκλησίας βλέπουμε την πτώση από τότε που έκαναν σχίσμα και αποδείχθηκαν αυτά που δεν έπρεπε να αποδειχθούν οι Ορθόδοξοι. Από τότε έχουμε φτάσει, έχουμε την αντίστροφη μέτρηση, το τι θα πει προδοσία, τι θα πει να διώχνουν τον Χριστό, να έχουν σε πλήρη ταύτιση επικοινωνία με τους αιρετικούς και όχι μόνο με τους αιρετικούς, με την πανέρεση του, τη μέγιστη πανέρεση του οικουμενισμού, με τον Αντίχριστο και τελικά να τον προσκυνούν. Βλέπετε ότι ήδη έχουν αρχίσει, όπως είπε η Γερότσα, ότι θα βγάζουν τον εσταυρωμένο από την εκκλησία. Και το ζητούμενο είναι πώς τώρα ξαφνικά και όλοι μαζί, όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν αυτό. Προφανώς έχουν πάρει γραμμή μέσα από τις στοές οι περισσότεροι, οπότε θέλουν να βγάλουν τον σταυρωμένο, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι έτοιμος κάτω στα Ιεροσόλυμα. Είχε εμφανιστεί το 21 δειλά-δειλά. Και είχαν πει τότε οι Ραβίνοι ότι τον επόμενο χρόνο θα κάνουμε την πρωτοχρονιά μας, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι, με τον Αντίχριστο. Λοιπόν, έκτοτε
έκαναν και το σάλπισμα με τα δικά τους κέρατα αυτά που είναι τεραστίας σημασίας και όπως έχουμε βρει και τις κόκκινες αγελάδες, έκαναν συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, δεν θυμάμαι, και ίσως με την Ιορδανία. Γι' αυτό βλέπετε και δεν αντιδρούν αυτά τα κράτη καθόλου στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή με τους μουσουλμάνους, διότι είπαν ότι θα ρίξουν το Τέμενος, θα χτίσουν τον Ναό του Σολομώντα, τον οποίο θα λειτουργούν οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, Μωμεθανισμός, Χριστιανισμός και Εβραϊσμός, οι οποίοι μαζί θα ιδρύσουν την πανθρησκεία. Γι' αυτό ακριβώς ξέρουμε ποια είναι τα σχέδιά τους, τα δείχνουμε κιόλας, έχουν εμφανίσει και ένα νέος αντίχριστο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τον φυλάνε εδώ και πολλά χρόνια, κάτω σε ένα μέρος με πάρα πολύ στρατό. Θεωρείται ότι συν πλην το 92 γεννήθηκε, τότε που κλείνουμε και τα χρόνια, 7.500 χρόνια από Αδάμ, τότε που ψηφίστηκε η συνθήκη Μάστρη. Και βλέπουμε που οδηγεί το νέο. Το νέο το οποίο έχει κάνει την άρση των αναθεμάτων και έχει πλήρη επικοινωνία με όλους τους αιρετικούς παρά μόνο με τους Ορθόδοξους. Δεν έχει με το Πάτριο. Εμάς μας ενδιαφέρει το Πάτριο Ορθολόγιο, το οποίο και αυτό λίγο κατ' ολίγον, ως διαιρεμένο από ξένους παράγοντες και πράκτορες μέσα, λιμένονται το πίμνιο και θέλουν να το φέρουν να το ισοπεδώσουν και να το φέρουν στο επίπεδο της πανερέσεως. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει όλοι μας να ελέγξουμε με όμορφο τρόπο στην αρχή τους ιερείς, τους πνευματικούς μας, τους αρχιερείς, για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε κάποιους, αν είναι καλοπροαίρετοι, όπως και τους αδερφούς, οι οποίοι θα πρέπει πια να καταλάβουν και να πάψουν να έχουν προσωπολατρεία και ιερολαγνία, αλλά να ακολουθούν τον νόμο του Χριστού. Σχετικά με τα εμβόλια, βλέπετε πως έχει έρθει η μέγιστη πτώση, το ξέρετε, διότι τα εμβόλια είναι ένα σωματικό σίγουρα σφράγισμα με το τσιπάκι που έχει, με μια σύγχρονη, υπερσύγχρονη νανοτεχνολογία, μια επιστήμη την οποία κανείς δεν γνώριζε από αυτούς τους συμφεροντολόγους, γιατρούς και άλλους, οι οποίοι πήραν στο λαιμό τους τόσο κόσμο, και ο κόσμος που δεν έψαχνε ποτέ να έχει την εγρήγορση και τα στοιχεία που πρέπει για να αντιληφθεί τι παίζεται. Λοιπόν, τα εμβόλια λοιπόν, πέρα από το σωματικό σφράγισμα, που είναι το τελικό σφράγισμα, διότι ξεκινήσαμε με το πνευματικό σφράγισμα από τη συνθήκη Γκισέκεν και μετά όπου ψηφίστηκε η αριθμοποίηση, δηλαδή ενιαίοι κωδικοί αριθμοί όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΗΜΗ, ειδικός εκλογικός αριθμός, ο οποίος βέβαια ψηφίστηκε ο ΕΚΑΜ το 86, αλλά αντιδρώντας η Εκκλησία του Πατρού Ορτολογίου, έτσι καταφέραμε να το παρατείνουμε. Όμως αυτοί πήγανε στον ΑΦΗΜΗ, στον ΑΜΚΑ, και θα έπρεπε ο πνευματικός αγώνας να ξεκινήσει από τότε, διότι στην ουσία είναι άρνηση Χριστού και τρόπον την αποβάπτιση, διότι ο χριστιανός λέει: ο Κύριος θα το καλέσω κατ' όνομα, και στο Άγιο Βάπτισμα παίρνουμε το όνομα που μας δίνει ο Κύριος, το όνομα της Αγίας Τριάδας. Δεν παίρνουμε νούμερο. Ο χριστιανός δεν έχει νούμερο. Έτσι ο Αντίχριστος, που είναι το χειρότερο δέλυγμα στα μάτια του Κυρίου, είναι ο χειρότερος των χειροτέρων, αυτός μόνο έχει νούμερο και θέλει να κάνει νούμερο και τους υπολείπους. Από εκεί δυστυχώς υπήρξε μια χλιαρότητα και σε επίπεδο ηλεκτρονικών καρτών, όπου κανείς δεν έπρεπε να πάρει, γιατί οι πατέρες λένε ότι είναι ψήφος εντριβής, είναι αιτία απολίας. Και ο Άγιος Ανδρέας, Άγιος Αρέθας, Όσιος Νίλος ο Μυροβλήτης, Άγιος Εφραίμος Σύρος και άλλοι. Φτάσαμε λοιπόν στο διατάφτα. Στο διατάφτα είναι το σωματικό σφράγισμα και δυστυχώς υπάρχει πλάνη, διότι η πνευματική ταγή, ενώ δεν είδαν τι έπρεπε να δουν σχετικά με την αριθμοποίηση και τις κάρτες, τα αφήσαν όλα αυτά και μιλάω πάντα για το παλαιό, και καλά το νέο δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης, διότι λοιπόν έπρεπε και αυτοί να γεμίσουν τη γαστέρα. Και ολίγου κατ' ολίγου φτάσαμε στη χλιαρότητα και φτάσαμε στο επίπεδο να λένε οι περισσότεροι, το 95%, για μην πω το 99%, ότι τα εμβόλια είναι ένα προχάραγμα ή είναι ο αραβόνας. Ό,τι έρχεται το λένε αραβόνα. Λέει δεν είναι το τελικό σφράγισμα. Μα ποιο είναι το τελικό σφράγισμα, αφού κάτι σε σφραγίζει. Δηλαδή αν θα σε σφραγίσει με τσιπάκι, αν θα σε σφραγίσει με αριθμό, αν θα σε σφραγίσει με καινούργια τεχνολογία που θα έρθει μετά από 2 χρόνια, 3. Δεν είναι χάραγμα.
Γι' αυτό υπάρχει το χάραγμα, ο αριθμός του ονόματος ή το όνομα αυτού. Περιλαμβάνει όλη αυτή την γκάμα. Οπότε φτάσαμε στο επίπεδο, σφραγισμένοι γυμοί και μη να αποτελούν μια εκκλησία. Αυτή όμως η εκκλησία είναι η εκκλησία Χριστού. Εκεί μέσα να πάμε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν λέμε ότι το εμβόλιο είναι πρόβλημα, πώς μπορούμε, και μάλιστα τόσο μεγάλο πρόβλημα, σφράγισμα, πώς μπορούμε να έχουμε επικοινωνία πνευματική. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει και δυστυχώς είμαστε λίγοι, αλλά εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, όχι μόνο για μας, αλλά και στους αδελφούς μας, που θα πρέπει κάποια στιγμή, έστω και την 10η ώρα, να φύγουν από εκεί που μολύνονται, οπουδήποτε και ανήκουν, και να κάνουν την ομολογία. Βασική προϋπόθεση είναι η γνώση πάνω στα ορθόδοξα θέματα της πίστεως, στους ιερούς κανόνες, έτσι, και να έχουμε την παρεσία, το θάρρος της γνώμης, γιατί θα έχουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, επειδή έχουμε και τη γνώση. Λοιπόν, τώρα στο Πάτρο το Λόγιο, όσοι αγωνιστές είναι παλαιοί, δυστυχώς δεν αναπαύονται, με μικρές εξαιρέσεις, και οι ποιμένες ζητούν νέο ποίμνιο, το οποίο όμως δεν ξέρει τόσα πράγματα, δεν ασχολείται τόσο, με αποτέλεσμα και το Πάτρο το Λόγιο να έχει φτάσει σε επίπεδο που δεν θα έπρεπε. Γενικά βρισκόμαστε σε γενική αποστασία, και στην αποστασία αυτή, έτσι, αυτός που θα κοιτάξει προς τα πάνω, λέει ο Κύριος, αυτόν και θα σώσει. Έτσι είπε στους πατέρες, οι οποίοι ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος είπε: Κύριε, αν εγώ ζούσα στα χρόνια αυτά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μην σε αρνηθώ. Λοιπόν, αυτά έχω να πω, αδελφοί. Ένα τελευταίο προς τον προσωπικό αριθμό, επειδή μπορεί αυτοί να τον περάσουν, δηλαδή αν αποφασίσουν, να βάλουν ως προσωπικό αριθμό έναν αριθμό που θα έχει σχέση με το αφημί, με τον ΑΜΚΑ, επειδή ο περισσότερος κόσμος έχει αφημί και ΑΜΚΑ, δεν είναι τίποτα, να το περάσουν στα συστήματα μέσα, όπως είχαν περάσει παλιά και τον αφημί, όταν βγήκε μετά τη συνθήκη Σέγγεν, που ψηφίστηκε το τάξης. Το τάξης λοιπόν, ενώ υπήρχε ο αφημί, ο οποίος άλλαζε σε κάθε εργασία, σε κάθε επαγγελματική ενέργεια και ξεκίνημα, εντούτοις έγινε ισόβιος και μοναδικός αριθμός, και ό,τι και να κάνεις παραμένει σταθερός. Έτσι λοιπόν και αυτοί μπορούν να προσθέσουν τα ψηφία τους. Τώρα μην ξεγελιέστε αν θα πούνε βάλετε κι εσείς 1, 2, 3 νούμερα. Αυτά είναι για να δείξουν ότι εσείς, ότι ο κόσμος δηλαδή συγκατατίθεται. Το νούμερο ήδη υπάρχει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Είναι δυνατόν κάποιος να πάρει μια ηλεκτρονική ταυτότητα και μάλιστα τόσο προηγμένη και να μην έχει αριθμό, και να τον βάλουν αργότερα τον αριθμό? Και πώς θα τον βάλουν? Πόσο αριθμός θα φαίνεται στην κάρτα? Λοιπόν, ο αριθμός αυτός λοιπόν υπάρχει ήδη στην ταυτότητα, στην ηλεκτρονική ταυτότητα που έχει βγει, υπάρχει ήδη, όπως υπάρχει μέσα και στο τσιπάκι των εμβολιασμένων. Επειδή λοιπόν δεν θέλουν να φανεί ότι μπήκε αυτός ο αριθμός εν αγνία του κόσμου, θέλουν λοιπόν να αποφέρουν έτσι ώστε οι ίδιοι να τον αποδεχτούν. Και να ξέρετε, γιατί όταν γινόταν το εμβόλιο και δίνονταν το τσιπάκι, όταν σκάναρε στο σημείο που γινόταν το εμβόλιο, έβλεπε τον αριθμό, τον προσωπικό αριθμό του προσώπου. Δεν έβλεπε αυτό που εκπέμπει το τσιπάκι, που είναι η ταυτότητα της εταιρείας, το Bluetooth, το οποίο γίνεται σύζευξη. Και σύζευξη δεν γίνεται με τις άλλες συσκευές, γίνεται παρά μόνο με αυτούς. Αυτοί λοιπόν, όταν θα ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, θα γίνεται σύζευξη απόλυτη μεταξύ chip που θα υπάρχει στην κάρτα και το chip του εμβολίου, και ό,τι καταγράφεται στον οργανισμό θα περνάει στο τσιπάκι και στην κάρτα, και αντίστροφα, ό,τι αγοροπολισίες κάνεις με την κάρτα θα περνάει και στο τσιπάκι. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι ο αγώνας, για να υπάρχει αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει έργο. Δεν φτάνει μόνο η προσευχή, είναι άκρως απαραίτητη μεν, αλλά θέλουμε και έργο, διότι πίστη ανεφέργων νεκρά έστη. Τα έργα μας ποια είναι? Κάνουμε τις ομολογίες μας, πετάμε ό,τι κάρτα έχουμε από τώρα. Πετάμε ό,τι κάρτα έχουμε, την επιστρέφουμε πίσω. Όποιες ομολογίες ή έμπρος των ανθρώπων, ομολογήσω τα εγώ είναι αυτό, έμπρος του πατρός μου, του είναι της ουρανής. Συνεπώς λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και με κάθε αριθμοποίηση, έτσι είτε αφημί είτε άμκα το παλεύουμε. Ωραία, το ίδιο κάνουμε για οποιαδήποτε εφαρμογή, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που πάντα ζητάνε ένα barcode, τα ζητάνε όλα ηλεκτρονικά. Στις τράπεζες
το κάνανε έτσι, δεν μπορείς για να στείλεις χρήματα πρέπει να βγάλεις κάρτα ή θα πρέπει να είναι μεγάλο ποσό. Λοιπόν, αν δεν αντισταθούμε, εντάξει, θα έχουμε πρόβλημα αργότερα σοβαρό. Βέβαια, είμαστε λίγοι, τα πράγματα δεν αλλάζουν και πολλοί καθορίζουν την πορεία, την αντίχριστη και δυστυχώς η αντίχριστη είναι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια του Κυρίου, τη δική μας σταθερή θέληση για αγώνα, τις ευχές του πνευματικού μας, ο οποίος όντως θέλει να αγωνίζεται και γνωρίζει αυτά, μαζί με την ευχή του Αγίου Κοσμά του Φλανιάκο, ο οποίος στην ουσία δίνει ευχή και κατάρα σε όσους αγωνιστούν ακόμα και την 10η ώρα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα στο δίκτυο σύστημα, αυτοί οι οποίοι θα είναι οι κυνηγοί, θα σωθούν και αυτοί όταν θα έχουν μετάνοια και έπαθλο αγώνα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Για ελάτε λίγο πιο κοντά, ελάτε παιδιά να μαζευτούμε, κάνετε παιδιά. Λοιπόν, ναι, ναι, έλα λίγο Νικόλα. Έχουμε κάνει εδώ μια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό μέσα από, από τα Facebook, από το TikTok και από αυτά, ό,τι μπορούμε δηλαδή, μέχρι να τα κλείσουν και όλα αυτά, και έχουμε κάνει μια ομαδούλα, λέμε την αλήθεια, όποιοι μπορείτε να μας παρακολουθείτε, θα δούμε το φίλο μας τον Νίκο από το... από την αφύπνιση, θα μας πει και ο ίδιος πως λέγεται, θα μας πει δύο λόγια. Ακούγουμε. Δυνατή φωνή, δυνατή φωνή. Ακούγουμε. Ναι. Εξιουδαϊστήκαμε. Έχουν σκυλέψει τη συνείδηση και τη διάνοια των Ελλήνων. Παλεύουμε για τα επίγεια, ξεχνώντας τα επουράνια. Παλεύουμε για να ζήσουμε εδώ. Το σώμα λιώνει, η ψυχή ζει αιώνια. Φθόνος σταύρωσε τον Κύριο. Διαφθόνου. Ο φθόνος έχει κατακλείσει τις ψυχές όλων των Ελλήνων, όλου του κόσμου. Η νεολαία νοσή, η κοινωνία νοσή, η ορθοδοξία πάσχει. Οι ιερείς προδώσαν. Σας αφήσανε μόνους. Να τα βγάλετε πέρα, ολομόναχοι, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς καμία κινητοποίηση. Και εσείς συνεχίζετε και λέτε, ο γεροντάς μου είπε ότι δεν είναι κακό άμα πάρω την κάρτα. Εγώ πιστεύω τον Θεό, τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Θα βάλω και ένα σταυρό επάνω και θα λέω, Κύριε, σε αγαπώ. Πόσο με φροντίζεις, πόσο με συντρίχεις. Α, ξέχασα να πω, Κύριε, μια καλή δουλειά θέλω. Μια καλή γυναίκα, ένα καλό αμάξι. Δώστα μου όλα, Κύριε, κι εγώ θα σε υμνώ. Ομολογία καμία. Κανένα ξεβόλεμα. Ξεχνώντας ότι ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, μεγάλος Άγιος Ορθοδοξίας, ο Άγιος Μάξιμος, 5.000 καλογέρια από τη μία μεριά και ο Άγιος Μάξιμος με δύο υποτακτικούς του. Είστε όλοι αιρετικοί. Εγώ είμαι η Ορθοδοξία. Μάξιμε, μη μιλάς. Κάνε κράτη, είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί. Ο Μάξιμος ήταν με τους πολύ ολίγους. Μη μιλάς, Μάξιμε, κάνε κράτη. Του κόψαν το χέρι για να μην κάνει το σταυρό του. Και μετά, αφού συνέχισε να μιλάει, του κόψανε και τη γλώσσα. Τότε ο Άγιος Μάξιμος
Η όση δύναμη του είχε απομείνει, έβαλε τα δαχτυλάκια του στο στόμα και με το αίμα του έγραψε στον τοίχο: «Εγώ είμαι η Ορθοδοξία. Εγώ κρατάω την Ορθοδοξία». Κανένας ιερέας που έχει προδώσει το πίμνιο δεν κρατάει η Ορθοδοξία. Βγάλαψε σταυρωμένος μέσα από τις εκκλησίες. Μίλησε κανείς? Ο κόσμος. Μίλησε, ναι. Πού είναι η διοικούσα εκκλησία? Πού είναι η εκοσμικευμένη διοικούσα εκκλησία? Παίρνει λεφτά της ΕΟΠ. Πού είναι οι φαρισαίοι της διοικούσας εκκλησίας να πάρουν θέση? Οι σταυρωτές του Κυρίου. Στο νέο. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, διότι τα είπε πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Αλής και προλαλήσατε και ο Πάτερ. Τα είπα πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι λίγος να σταθώ εδώ μπροστά σας και να κάνω ομολογία. Δεν είμαι τίποτα. Άξιος. Είμαι ανάξιος και θέλω να παραμείνω στη συνείδηση μου ανάξιος. Πας και παραδώσω ψυχή έτσι όπως πρέπει. Αλλά όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στον προσωπικό αριθμό, στην καταδυνάστευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας που μας έχει χαριστεί από το Θεό, όχι στη νέα τάξη πραγμάτων και στα πρωτόκολλα της Ιών, όχι στους ευρωσιονιστές, όχι στον Αντίχριστο. Ναι, στο Κύριο. Καλησπέρα εν Χριστώ αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος και ο μοναδικός Θεός. Αγία Τριάδα, η Παναγία και Άγιοι μας. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Γρηγόριο, τον Φωτιστή, τον Αρμένη. Πολλοί από εδώ ξέρετε ότι είμαι Αρμένης. Έχω ομολογήσει την Ορθοδοξία. Όπως είπε και ο αδελφός... Μπράβο, Σέργιε. Τα είπε το Χρήστος τόσο καλά που δεν χρειάζεται με τη λεπτομέρεια να το ξαναεπαναλαμβάνω. Και όλα τα αδέρφια και ο παππούλης. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, τα έχω ξαναπεί σε άλλες ομολογίες. Παιδιά, όπως είπαν τα αδέλφια, με τη βοήθεια του Χριστού μας και του Αγίου μας σήμερα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αποκάλυψη. Δεν είναι παιχνίδι, δεν το ρισκάρουμε ούτε τους αριθμούς, ούτε τα τσιμπάκια. Όπως είπε και ο αδελφός, η κάθε περίοδος έχει ένα σφράγισμα. Τότε που ήταν η Παλιά Διαθήκη, είχε τους 10 εντολές. Σήμερα έχουμε τους αριθμούς. Λέει ή αριθμός όνομα ή χάραγμα. Όταν πήγαμε στο Σύνταγμα με τη δόξα του Θεού και κάναμε ομολογία για τους αδελφούς μας, μας βρίζανε, φτύνανε, μας λέγανε ψεκασμένους, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτή τη στιγμή αυτοί που τους κάνανε οι αντίχριστοι, αυτοί οι μασόνοι, όλοι αυτά τα σκουπίδια, γιατί το λέω, γιατί έχω πόνο ψυχής που είδα κάποιους ανθρώπους χωρίς να θέλουνε και να θέλουνε, πήγανε, κάνανε τα εμβόλια και μείνανε ανάπηροι. Και αυτό συνεχίζεται. Τώρα αυτοί τρώνε, πίνουνε και καλοπερνάνε. Και σήμερα φέρνουνε το πακέτο, το ηλεκτρονικό. Δεν έχω να πω πολλά. Δυναμώστε την πίστη σας και κάντε τον αγώνα σας. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Θα σας πω ένα μεγάλο θαύμα. Δεν ξέρω άμα το ζήσατε τώρα. Όταν ο Κύριος έκανε ομολογίες, τι λέγανε τα δαιμόνια? Εμποδίζανε. Σήμερα είδατε το εμπόδιο που έστειλε ο Αντίχριστος. Το είδατε. Άρα είμαστε σε σωστή πορεία. Τίποτα δεν μας βάζει κάτω. Ιησούς Χριστός νικά. Ορθοδοξία ή θάνατος. Αληθινός Θεός. Ιησούς Χριστός αληθινός Θεός. Παιδιά, μην λυγίζετε σε τίποτα. Σε λίγο καιρό θα δείτε τη Βασιλεία των Ουρανών που θα είναι λίγη αλλά θα είναι και ό,τι πρέπει να είναι. Δεν πειράζει, ας είμαστε 5, αλλά να είναι καλοί, όπως τις εκκλησίες μέσα.
Άμα είναι 100 και να μην κρατάνε τη γραμμή της Εκκλησίας, τα δόγματα, την Ορθοδοξία, δεν πάνε να είναι 110.000 άνθρωποι. 5 καλοί και διαλεγμένοι. Αγαπητοί μου φίλοι, να θυμόσαστε, εγώ είμαι ο Παπαμιχάλης που βρέθηκα πάντοτε και θα βρίσκομαι ανάμεσά σας σε όλες τις πορείες και σε όλα τα συναλλητήρια. Εγώ εδώ δεν έρχομαι ούτε να σας διδάξω, ούτε να σας απασχολήσω, ούτε να σας σηκώσω από τις μεριμνές σας. Εγώ έρχομαι εδώ μόνο και μόνο να σας ξεσηκώνω. Γι' αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Ένα τελευταίο, παιδιά. Ας... Είδατε, ξεκίνησε ο αδελφός τον αγώνα. Ας είμαστε πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως λέει και ο Κύριος, να τον ακολουθήσουμε όπου και ας πάει. Παναγιά, να σε έχει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ένα μεγάλο έβγε για τον αδελφό. Αυτός εδώ στη σημεία, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτό το παλικάρι που βλέπετε εδώ πέρα, να τα πείτε αυτά στον κίνητο τον Μητσοτάκη και τον άλλον την αδερφή τον Κασελάκη. Και όχι στους Ιταλούς. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι γονάτισε μια εβραιογερμανική αυτοκρατορία. Σαν το Λεωνίδα. Τέτοια παλικάρια θέλουμε. Και να βρείτε τον θάρρος και την τόλμη να πάτε εκεί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και να πείτε Κασελάκη, Κασελάκη, είσαι ομοφυλόφιλος, δεν σε θέλουμε για κυβέρνηση μας. Και ο Θεός θα σας απλύσει με θάρρος και ανδρεία. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας διακατέχει είναι η λατρεία προς την αλήθεια και το δεύτερο το θάρρος. Η ανδρεία. Το θάρρος, το γενναίο φρόνημα, η ανδρεία, να μιλάμε. Γιατί μέσα εσωτερικά πρέπει να αγαπάμε τον Θεό και εξωτερικά να τον ομολογούμε. Όποιος με ομολογεί. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σας αγαπώ. Να μας πει ένα ποίημα ο αδελφός εδώ. Να σας πω κι εγώ ένα εμβατήριο μετά. Ναι, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θέμα επιλογής. Θεριό της αποκάλυψης, ανάποδα εννιάρια, της γης η επιτίδη μας βάζουν χαλινάρια. Μας ετοιμάζουν διωγμούς και ιερούς πολέμους, ομαδικούς διαμελισμούς στους τέσσερις ανέμους. Άραγε θα βρεις δύναμη τα τσίπς να αποτινάξεις, ή μόλις έρθει το θεριό το νου σου θα τον χάσεις. Είναι πια θέμα επιλογής ποιο δρόμο θα διαλέξεις, το δρόμο με τα μικροτσίπς ή του Θεού της βλέψης. Θεριό της αποκάλυψης, το 666. Στο περιθώριο της γης, αν δεν δεχτείς θα πέσεις. Τότε θα νιώσεις το Θεό, θα μάθεις την αλήθεια, πες τους το όχι και θα δεις εξ ουρανού βοήθεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραίο, θέλουμε καρδιά, πάει στην εκπομπή εκεί που λένε, να... Τι θέλετε, άσε μου. Μπορείς τα λέτε. Όχι, μας κύριε, άσε μου. Αγαπητοί μου, θα κλείσουμε, ακούστε λίγο τώρα, για να το κλείσουμε λίγο. Έχετε μαζί σας τον Χριστό και οπότε μη φοβάστε. Βλέπει ο Κύριος και ξέρει τη δύναμη του καθενός. Ξέρει πόσο μπορεί να αντέξει κάθε ψυχή. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Δεν θέλει την απολία ο Κύριος, αλλά να σωθείτε. Και μόνο που έρχεστε εδώ πέρα και βλέπω την κάθε ψυχή του καθενός, πόσο λαχτάρα να μπορέσει να σωθεί. Θέλει τον Κύριο. Και θα σωθείτε δια της ομολογίας και θα ακολουθήσετε, θα κάνουμε και άλλα συλλαλητήρια, σιγά σιγά θα γίνουμε μεγάλοι, γιατί γίνονται πολλά. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στο διάβολο που κρύβει, θα το αποκαλύπτουμε όλα. Και όποιος θέλει ακολουθάει, όσοι είναι πάνω στο πλοίο θα σωθούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα τα ξαναπούμε. Στόμεν καλώς αδέρφια μου.